στον Α. Εντάξει, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το πιο δυνατό θέμα είναι το τι θα κάνει η Ελένη Μενεγάκη, αν μείνουμε λίγο σε αυτό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια λένε ότι θα σταματήσει. Εγώ βάζω ερωτηματικό, προσωπική μου θέση είναι ότι θα είναι κάπου αλλού. Εγώ έτσι πιστεύω. Θα είναι κάπου αλλού. Σίγουρα όμως δεν θα είναι στον Α. Και αυτό δεν είναι ρεπορτάζ, το ακούμε πρώτη φορά από μια πολύ στενή συνεργάτηδα της Ελένης. Εξαιρετική δημοσιογράφος. Εξαιρετική δημοσιογράφος. Και σοβαρός άνθρωπος. Βέβαια. Δηλαδή μιλάμε για την Κάλια Καστάνη, η οποία γράφει σε περιοδικά πάρα πολλά χρόνια. Έχει ένα πολύ ωραίο κείμενο. Τα αφιερωματικά βίντεο στην Ελένη και την ετοιμάζα. Παρακαλάει η Ελένη να βγει μπροστά και δεν βγαίνει μπροστά. Μίλησε στον Γιάννη Βίτσα, άλλος αγαπημένος δημοσιογράφος. Φίλος δικός μου από τα παλιά, γιατί έχει σπουδάσει Ιταλία, ο Γιάννης, εξαιρετικό παιδί. Κάναν ένα live στο Instagram, όπου εκεί αυθόρμητα η Κάλια Καστάνη αναφέρεται στην Ελένη Μενεγάκη στην εκπομπή και λέει ξεκάθαρο ότι σταματάει η Ελένη τέλος Ιουνίου. Τι αγαπάς εσύ στην Ελένη? Η Ελένη λοιπόν είναι πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι διαφορετικό από τον, για τον καθένα. Είναι πολλά πράγματα ίδια μέσα στα χρόνια. Γιατί φαντάζομαι άλλη Ελένη έχει γνωρίσει, γνώρισε όποια συνεργάστηκε μαζί της. Mm-hmm. Το 90, το 95, το 2000, το σήμερα. Mm-hmm. Είναι μια γυναίκα που αλλάζει, που εξελίσσεται. Είναι μια γυναίκα ηλεκτρικά όμορφη, διαβολικά έξυπνη. Και την αγαπώ πολύ. Είναι ο άνθρωπος που θα βάλει πλάτη, που λέμε για σένα. Αυτό ισχύει. 100% και δεν νομίζω ότι. Αυτό τουλάχιστον δεν νομίζω ότι μπορεί να το αρνηθεί κανένας από όσους συνεργάστηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί για σένα λέω ότι για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική. Ο κύκλος της Ελένης ολοκληρώνεται στον Α. Και θέλω να ρωτήσω αν καταρχάς αισθάνεσαι ότι κλείνει και ένας κύκλος δικός σου στον Α. Προφανώς. Υπάρχει ένα γεγονός ότι η Ελένη έχει αποφασίσει να σταματήσει. Από εκεί πέρα το συμβολίο μου με εμένα τελειώνει στις 30 Ιουνίου. Δεν έχω καμία άλλη συζήτηση, δεν έχω καμία άλλη ενημέρωση. Θα είμαι άνεργη, παιδιά. Εντάξει, είναι εξαιρετική πάρα πολλά χρόνια. Τώρα αναφέρομαι στην Κάλια, γιατί από πίσω μπορεί να μιλάμε εμείς για την Ελένη και ο κόσμος να λέει «Α, θα σταματήσει η Ελένη», αλλά από πίσω υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι. Που φαντάζομαι και ελπίζω θα αφομοιωθούν σε άλλες εκπομπές. Τώρα συγκεκριμένα για την Κάλια Καστάνη. Την Ελένη, αν η Ελένη επιλέξει να κάνει το επόμενο βήμα κάπου αλλού. Μα είδες όμως από 10 κουβέντες που είπε η γυναίκα, την μόρφωσή της, τον άρτιο λόγο, τη δομή. Και την ηθική της. Είναι η ηθική του καλού επαγγελματία και του καλού συνεργάτη. Γιατί και αυτό είναι πολύ ωραίο να το επισημαίνουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη της Ελένης Μενεγάκη. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ηθικό. Άρα πια με αυτά τα λόγια, γιατί εξαρτάται και ποιος λέει τι. Ακριβώς. Με αυτά τα λόγια είναι δεδομένο όλο αυτό το θεωρητικό που υπήρχε και το υποθετικό. Ναι. Γιατί ότι... αν δεν ακούσεις τον ίδιο... Ναι, ότι υπάρχουν επιστολές, ότι είναι συζητήσεις, ναι, δεν μπορούσαμε. Προσπαθούσαμε να λιέψουμε από τα συμφραζόμενα. Στον Α σταματάει. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω, γνωρίζεις κάτι για άλλες κουβέντες? Δεν ξέρω για κάποιο, ειδικά αυτή την περίοδο έτσι όπως έχει γίνει τώρα η κατάσταση. Ακριβώς. Δεν ξέρω ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση που συζητάει τα η Ελένη. Τα περισσότερα κουτσοπολιά τηλεοπτικά πάντως αναφέρονται στο Μέγκα. Στο Μέγκα, ναι. Στο Μέγκα που ξεκινάει και... Και που αναζητά δυνατά χαρτιά για να μπει στην ψυχαγωγία. Έχουν ξεκινήσει το Μέγκα, έχει ξεκινήσει ραντεβού με παρουσιάστριες για την πρωινή του ζώνη πάντως. Ναι, όπως... Ναι. Δεν μπορώ να πω. Γιατί? δεν μπορώ να πω, γιατί είναι προσωπικά να της... Γιατί της Μενεγάκη δεν είναι εδώ. Ναι, εντάξει. Απλά για τη Μενεγάκη θέλω να πω ότι είναι, πρέπει ένα κανάλι να κάνει έναν προϋπολογισμό, γιατί είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα τα οικονομικά της. Οπότε θα πρέπει να ξέρει αν το παίρνει τσέπη του, να έχει την Ελένη Μενεγάκη στο δυναμικό. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το θέμα. Όχι ότι κανείς δεν θα ήθελε την Ελένη Μενεγάκη. Αλίμονο. Το θέμα είναι το μπάτζετ. Αλίμονο. Οπότε... Να μην